Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο Σύθιστα αποτελεί την πρώτη εξόρμηση των εκδρομέων εν ώψη του καλοκαιριού και δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες για στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Σύμφωνα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κίνηση στα ξενοδοχεία είναι αυξημένη από ξένους κυρίως τουρίστες. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν και πέφτει σχετικά νωρίς φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές, οι καιρικές συνθήκες δείχνουν πως βοηθάνε την προσέλευση επισκεπτών στην πόλη μας. Κινείται σε υψηλά επίπεδα, ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή δηλαδή, γενικότερα από εθνικότητες Έλληνες. Από εθνικότητες έχουμε αρκετούς Έλληνες, οι οποίοι είναι και μέσω πρακτορείων οργανωμένες εκδρομές και μεμονωμένες και ιντερνετικές με Έλληνες και επίσης τη συνήθη πελατεία της πόλης μας που το υπόλοιπο μερίδιο έχει η Τουρκία και οι χώρες των Βαλκανίων. Επίσης, οι εκτιμήσεις των καταστηματαρχών για το τριήμερο είναι αισιόδοξες και πάλι όμως η κατανάλωση θα προέρχεται από τουρίστες του εξωτερικού. Η κίνηση από το τριήμερο αυτό, όπως και τα Σαββατοκύριακα από εδώ και πέρα, πραγματικά η κίνηση με κυρίως τους Τούρκους και τους Βούλγαρους επισκέπτες ελπίζουμε ότι θα κάνουν τη διαφορά αυτό το καλοκαίρι και πάλι. Και τα μηνύματα που έχουμε, όπως και προανέφερα από τα ξενοδοχεία, είναι ενθαρρυντικά. Και με εγχώριους καταναλωτές, δηλαδή ανθρώπους που έρχονται από την Ελλάδα και επισκέπτονται πλέον και την Αλεξανδρούπολη για να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές και τους βλέπουμε ενδεχομένως και στην αγορά και από τις γειτονικές χώρες. Ενώ και το νησί της Λίμνου προετοιμάζεται εν ώψη τόσο του τριημέρου όσο και της καλοκαιρινής σεζόν. Βλέπει κανείς εδώ στο λιμάνι καταρχάς πάρα πολλά ιστιοπλοϊκά σκάφη από άλλες χώρες. Που αυτό σημαίνει ότι επέλεξαν να δέσουν στο λιμάνι της Μύρινας για να διανυκτερεύσουν, να περάσουν κάποιες ημέρες διακοπών εδώ. Από την άλλη βλέπουμε ότι σε αρκετά ξενοδοχεία υπάρχει η τουριστική κίνηση, έχει ξεκινήσει. Δειλά-δειλά, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει τουρισμός. Ήδη αυτή τη στιγμή, παραλίες, καταστήματα, καφέ, τα οποία είναι κατά μήκος των παραλίων, ετοιμάζονται. Και οι δικές μας πληροφορίες και εκτιμήσεις, συνομιλώντας με ανθρώπους του τουριστικού κλάδου, αναφέρουν ότι για τους επόμενους μήνες οι πληρότητες κόστας στα ξενοδοχεία της Λίμνου αγγίζουν το 100%. Σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες, αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν κάποιο κοντινό προορισμό για το τριήμερο. Ικανοποιητική θα την έλεγα την κίνηση. Αν και φέτος το Άγιο Πνεύμα ήταν νωρίς, εντάξει, σε καλά επίπεδα. Οι επιλογές ήταν και Ελλάδα και εξωτερικό. Εξωτερικό εννοώ κοντά, εδώ Βουλγαρία. Διάσπαρτες στην Ελλάδα. Λευκάδα, τι άλλο κάναμε, Πρέβεζα, Κέρκυρα. Βέβαια, άλλοι επιλέγουν τη θαλπορή του σπιτιού, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Τι να κάνω πουλάκι μου, με τι. Θα πάτε κάπου. Πουθενά, στο σπίτι, από το σαλόνι σε αλλοτραπεζαρία. Δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι, μάλλον για Θάσο. Κάποτε πηγαίναμε. Ήμασταν πιο νέοι, πηγαίναμε, τώρα κάπως σφιχτήκαμε και καθόμαστε, καταλάβατε. Όπως κάθε μέρα. Αυτό είναι για τους νέους. Έτσι, για όσους αποφασίσουν να παραμείνουν στην Καβάλα, ο καιρός το πρωί της Κυριακής θα είναι μερικός έως κυρίως ηλιοφάνεια, μεταβαλλόμενος εν μέρη νεφελώδη το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα πιάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ της Κυριακής, ο καιρός θα είναι μερικός έως σχεδόν νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ όσον αφορά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, το πρωί θα κυριαρχήσει μερικός έως κυρίως ηλιοφάνεια, η μέγιστη θερμοκρασία θα πιάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Με το βράδυ, ο καιρός να παραμένει μερικός νεφελώδης, ενώ θα μεταβληθεί μονάχα σε καθαρός μετά τα μεσάνυχτα. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς Κελσίου.